Το ενδεχόμενο να μην υπάρχει επιστροφή από την καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον, αλλά και την ανάγκη η νέα γενιά να ενθαρρυνθεί για ένα καλύτερο μέλλον, εξέφρασε η εμβληματική μορφή της επιστήμης, η Τζέιν Γκάνταλ, από την Κρήτη όπου και βρίσκεται. Η διεθνούς φήμης, πρωτευοντολόγος, ηθολόγος και πρέσβυρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, ήταν άκρος αποκαλυπτική στη συνέντευξή της στους δημοσιογράφους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε, υπάρχει η περίπτωση κάποια στιγμή στο μέλλον ο πλανήτης μας να μην μπορεί να φιλοξενήσει την ανθρώπινη ύπαρξη, με την ανθρώπινη παρέμβαση να παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Και αν εμείς σαν είδος δεν υπήρχαμε, είναι σίγουρο ότι ο πλανήτης θα μπορούσε να αναπτυχθεί ξανά και να βοηθηθεί. Υπάρχει το ενδεχόμενο να φτάσουμε σε μια εποχή όπου δεν θα υπάρχει γυρισμός πλέον σε αυτό που γνωρίζουμε. Και ότι μπορεί ο πλανήτης μας να μην μπορεί να φιλοξενήσει κανένα είδος ζωή, τουλάχιστον όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Το σημαντικό είναι να ενθαρρύνουμε νέους ώστε να αρχίσουν να παίρνουν δράσεις τώρα. Το 1991 δημιούργησε το πρόγραμμα Roots and Shoots, Ρίζες και Βλαστή, μέσω του οποίου νέοι από όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να γίνουν ηγέτες της αλλαγής με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο. Περισσότερες από 150.000 ομάδες παιδιών και νέων δραστηριοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα λειτουργεί και στην Ελλάδα από το 2017. I think the most important message is το κάθε παιδί και ο κάθε νέος πρέπει να καταλάβει ότι είναι σημαντικός, ότι έχει έναν ρόλο να παίξει και ότι με τις επιλογές που κάνει μπορεί να επηρεάσει θετικά τον κόσμο γύρω του. Οπότε να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια. Πρέπει να σκεφτόμαστε αυτές τις επιλογές. Για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε πράγματα, πρέπει να σκεφτόμαστε, τα χρειαζόμαστε, από πού προήλθαν. Είναι προϊόν κακοποίησης ζώων, είναι προϊόν χρήσης παιδιών ως υπαλλήλους, από πού έρχονται αυτά τα προϊόντα. Πρέπει να είμαστε ευσυνείδητοι καταναλωτές. Ήταν ο Μοχαμάντ Γκάντι που είπε ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να παράξει αρκετά για την ανθρώπινη ανάγκη, αλλά όχι για την ανθρώπινη απληστία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο έξυπνες κυβερνήσεις για να επιβιώσει ο άνθρωπος, είπε η πρωτευοντολόγος με τη Διεθνή Ακτινοβολία. Χάσαμε τη σύνδεση με τους προγόνους μας που δεν σκεφτόμαστε πώς οι επιλογές μας θα βοηθήσουν τις μελλοντικές γενιές. Και είναι δυστυχώς διότι βρισκόμαστε σε μια κοινότητα που τα υλικά αγαθά έχουν προτεραιότητα και τα χρήματα έρχονται πρώτα απ' όλα. Και ελπίζουμε ότι όλες οι ομάδες που κάνουν project Roots and Shoots θα καταλάβουν ότι δεν ζούμε για τα χρήματα. Χρειαζόμαστε χρήματα για να ζήσουμε, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό πράγμα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το ευφυές μυαλό που έχουμε θα αρχίσει να σκέφτεται τρόπους όπου μπορούμε να ζούμε αρμονικά στο περιβάλλον και δεν θα αγοράζουμε πράγματα που δεν θα χρειαζόμαστε. Η Τζέιν Γκάνταλ συνάντησε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ομάδες από σχολεία της Κρήτης που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Roots and Shoots, καθώς και μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχε την ευκαιρία να της παρουσιάσει τις ιδέες και την εξέλιξη της δράσης της και να συζητήσει μαζί της. Η ερώτηση που υπάρχει είναι πώς γίνεται ένα από τα πιο έξυπνα ζώα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στον πλανήτη μας να καταστρέφει το περιβάλλον του. Οπότε υπάρχει μια αποσύνδεση ενός ευφυούς εγκεφάλου και μιας καρδιάς γεμάτης συμπόνιας. Συνήθως οι επιλογές που κάνουμε δυστυχώς έχουν να κάνουμε το πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας τώρα, την οικογένειά μας τώρα, πώς οι πολιτικοί θα βοηθήσουν τον εαυτό τους τώρα και όχι πώς θα βοηθήσουμε το μέλλον και τον πλανήτη μας σαν σύνολο. Η Τζέιν Γκάνταλ αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες γυναίκες επιστήμονες της εποχής μας. Ήδη από το 1960 η πρωτοπόρος μελέτη της Γκάνταλ στην Τανζανία πάνω στη συμπεριφορά των χιμπατζίδων τάραξε τα νερά της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Ήταν η πρώτη που απέδειξε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν το μοναδικό είδος που μπορούσε να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί εργαλεία και πως τα ζώα έχουν συναισθήματα και προσωπικότητα.